Με την ιδιότητα του Προέδρου των Ελλήνων, ο πρώην Αντισαγγελέας Αναστάσιος Κανελόπουλος θα καταθέσει αύριο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δήλωση για τη μετατροπή του καταστατικού του κόμματος, του οποίου πλέον ηγείται. Από τις φυλακές Δομοκού, ο Ηλίας Κασιδιάρης εξήρε την προσωπικότητα του πρώην δικαστικού λειτουργού, υποστηρίζοντας ότι δεν τον έχει συναντήσει ποτέ. Όπως με ενημέρωσε ο νομικός μου σύμβουλος, το Εθνικό Κόμμα Έλληνες δια των συντεταγμένων καταστατικών του οργάνων, στα οποία δεν συμμετέχω, και τα οποία απαρτίζονται από εξέχουσες προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, έλαβε μία απόφαση που ανατρέπει οριστικά τις παράνομες κυβερνητικές μεθοδεύσεις. Εξέλεξε πρόεδρο του κόμματος τον επίτιμο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριο Αναστάσιο Κανελόπουλο. Ο καταδικασμένος ως διευθυντής της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή δηλώνει ότι θα είναι κανονικά υποψήφιος στην Αλφα Αθήνας, καθώς δεν υπάρχει κανένα κόλλημα στο πρόσωπό του. Την ίδια άποψη εκφράζει και ο Αναστάσιος Κανελόπουλος. Θα το επιτρέψει. Διότι δεν έχει στερηθεί το δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθε. Και θα είναι από την πρώτη Αθηνών, όπως έχω πει. Η ώρα της κρίσης για το κόμμα θα έρθει στις 5 Μαΐου με τον Άριο Πάγο να καλείται να αποφανθεί εάν θα ανακηρύξει ή όχι τους Έλληνες. Με πλήρη αποκλεισμό του νεοναζιστικού φαινομένου. Με απόλυτο σεβασμό στο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να εκφράσει τις απόψεις του. Αλλά και με προστασία της δημοκρατίας, του δημοκρατικού πολιτεύματος. Οι ανώτατοι δικαστές θα έχουν στα χέρια τους και τον πρόσφατο νόμο, ο οποίος πέρασε με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, με τις διατάξεις του οποίου απαγορεύεται η κάθοδος στις εκλογές κομμάτων που δεν υπηρετούν τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και έχουν ως πραγματικούς αρχηγούς άλλους από εκείνους που βγαίνουν μπροστά. Εδώ δεν είναι να κρίνουμε ιδεολογίες. Είναι να κρίνουμε εγκληματικές συμπεριφορές. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο απλά είναι ένα ειδησιογραφικό γεγονός. Μιλάμε για φασίστες και ναζί. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει αυτός μέσα και πρόκειται περί αντικαταστάσεως. Δεν δημιουργεί την βεβαιότητα ότι είναι μία προσπάθεια παραπλάνησης του κοινού.